Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Πανεπιστημιακοί, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Απόψε σας υποδεχόμαστε στον επισκέψιμο πλέον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Αρχαίας Σπάρτης, στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου εορτασμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Πανσέληνα του Αυγούστου. Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση από την εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας του έργου προστασία, διαμόρφωση, ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Σπάρτης, ενταγμένου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων 2007-2013, απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σημαντικά μνημεία της Ακρόπολης και της αγοράς, του θρησκευτικού και διοικητικού κέντρου της αρχαίας Σπάρτης και της Βυζαντινής Λακεδαιμονίας, τα οποία έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη από το 19ο αιώνα έως και πρόσφατα, προστατεύθηκαν, σημάνθηκαν και αναδείχθηκαν. Ο αρχαιολογικός χώρος έγινε αναγνώσιμος για το κοινό του και αναβαθμίστηκε η αισθητική και διδακτική του αξία. Το λαμπρό φέγγος της εορταστικής αυτής βραδιάς ελπίζουμε ότι θα επιτρέψει μια άλλη θέαση, πιο βιωματική, του πολύτιμου αρχαιολογικού τοπίου. Για την εκδήλωση, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται. Στο Δήμαρχο Σπάρτης, κύριο Ευάγγελο Βαλιώτη. Στην Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, κυρία Δαμαντία Τζανετέα. Στην Πρόεδρο του Νομικού Συμβούλου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, κυρία Γεωργία Γαλανοπούλου. Στους εξαίρετους μουσικούς, ερμηνευτές και μαθητές που θα μας ταξιδέψουν στο φεγγάρι. Καλή σας ακρόαση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με μεγάλη χαρά και τιμή δέχτηκε τη συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας της μουσικής εκδήλωσης στο πλαίσιο των καθιερωμένων για την Πανσέληνο του Αυγούστου εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχουμε βέβαια απόψε ιδιαίτερη χαρά γιατί βρισκόμαστε στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης μετά την υλοποίηση του έργου, προστασία, διαμόρφωση, ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Σπάρτης. Υπό το φως της Σελήνης, λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη μεσόφωνο Ελένη Δάβου, την πιανίστα Μαρία Βελμάχου, την κυρία Αγγελική Ξεκαλάκη στα Κρουστά και βραβευμένους μαθητές μουσικούς του τόπου μας, και ας απολαύσουμε όλοι μαζί ξεχωριστούς μελωδικούς περιπάτους. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Βγάνει η κιθάρα και σε τούτη την άφραστη αρμονία της καρδιάς μου αποκρίνεται η λαχτάρα. Γλυκέ φίλε, είσαι εσύ που με τη θεία έκσταση του ωσιάνου
εις τα κρογιάλι της νυχτός εν ψυχή στην ησυχία. Κάθισε για να πούμε ύμνον στα κάλλη της Ελλήνης. Αυτήν συνηθούσε ο τυφλός ποιητή συχνά να ψάλει. Μου φαίνεται σαν να τον βλέπω που ακουμβούσε σε μια νετιά και το φεγγάρι ωστόσο στα γένια τα ιερά λαμποκοπούσε. Από το σκοπό να το προβαίνει. Ω, πόσο σύ τη νύχτα τερπνά παρηγορίζεις. Ύμνον παθητικό θέ να σου υψώσω. Παθητικό σα εσένα, όταν λαμπίζεις στρογγυλό με σουράνιο. Και το φως σου σε ταφόπετρα ολόασπρη αποκοιμίζεις.
Il vient s'en va, mais il s'irait bien.
Στα ξένια, στα ζευγάρια,
των τριών παιδιών που επιλέγησαν για αυτή τη συναυλία. Αγαπημένη συνάδελφο φίλη, την Πειραιώτισσα, αλλά και Σπαρτιάτισσα, γιατί μεγάλωσε τα παιδιά που τώρα είναι στην ηλικία 22 και την Καμαρώνου και 25 χρονών, τα είχε μόλις 8 και 10 χρονών, γιατί είναι δασκάλα του οδείου μας, την μεσόφωνο της Εθνικής Γενικής Κοινής, κυρία Ελένη Δάβου. Ευχαριστούμε εκ βαθέως.